Όμως συνεχίσουμε. Περίμενε, έχουμε έκπληξη. Έχουμε έκπληξη. Πρώτα την έκπληξη. Έκπληξη έχουμε στην καλεσμένη. Αλλά έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο, όχι εμείς. Που δεν το ξέρει νομίζω και το έχει ετοιμάσει έκπληξη ο Αλέξης. Μην τη δείξετε. Πάμε να δούμε το... Άλεξ Πόθος. Το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος με την Κρυστάλλη Λυδάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τουσουνίδη. Πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και μια πολύ ζεστή και αληθινή ευχή. Να έχετε μια επιτυχημένη πορεία και να σας παρακαλέσω να υπηρετήσετε την πολυφωνία, την δυνατότητα να ακούγονται όλες οι απόψεις. Κυρία Δαμανάκη και κύριε Καλαφατάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα. Κύριε Σουλιωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λυδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Σερμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λυδάκη. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Πάμε τώρα στα περίεργα της ημέρας, παρέα με την Ευγενία Σουλιωτάκη. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη. Πώς θα μας εκπλήξεις σήμερα? Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη μου. Μέρας, Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη μου. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από εμάς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Τι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ δεν πρόλαβα να πω πριν αυτό που ήθελα. Ότι το κορίτσι μας μπορεί να το βλέπετε αυστηρό και έτσι ατσαλάκωτο στις ειδήσεις. Γιατί εντάξει, δεν το συζητούμε. Έχουμε τις καλύτερες ειδήσεις. Εννοείται. Δεν έχετε όμως γνωρίσει πιο ευχάριστο άνθρωπο από εκείνη. Πραγματικά ευχάριστο και εχέμηθο. Και πραγματικά μπράβο σου που μας ανέχεσαι όλους εδώ μέσα. Πώς συνδύασες το ευχάριστο και το εχέμηθο? Έτσι, αυτά τις έρχονται αυθόρμητα. Σε αυτά τα δύο είσαι εσύ. Έτσι σε έχω συνδέσει και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και που είμαι εδώ και είστε τόσο ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή δεν το πιστεύω ότι οι καλεσμένοι που κάθονται εδώ νιώθουν έτσι τόσο άνετα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι εσύ νιώθεις τόσο άνετα, εγώ νιώθω πάρα πολύ άνετα. Είναι μια ομολογία που την έχουν όλοι, αλλά έπρεπε να το ξέρεις γιατί μας έχεις γνωρίσει και εκτός στούντιο ότι είμαστε έτσι πολύ ευχάριστες. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ έχω να πω ότι η Κρίστη, γιατί θα τη λέω Κρίστη εγώ τώρα εδώ, δεν μπορώ να τη λέω Κρυστάλλη. Η Κρυστάλλη μου. Η Κρίστη μας έχει δείξει πολύ όμορφα και έτσι αυστηρά και σημαντικά δείγματα γραφής και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά και η πρώτη εμπειρία, έτσι, στην τηλεόραση, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, έχει το παρελθόν, έχει την πείρα, έχει βέβαια πολλά να ζήσει ακόμα και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί τις ευχόμαστε, γιατί τις αξίζει. Φαίνεται. Είναι μια φυσιογνωμία πολύ σοβαρή και πολύ αξιόλογη και θα το δείτε κι εσείς. Αλλά τώρα εμείς θέλουμε να συγνώσουμε αλλιώς. Και θέλουμε να μας πεις, ορίστε, να κάνουμε αυτό που λέμε κάθε μέρα. Ναι. Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο, Κρίστη? Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο? Δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Πήγε στον ελεύθερο χρόνο να μας πει έτσι λίγο τη ζωή της. Γυμνάζομαι. Έτσι, εκεί ήθελα να πάμε. Το πρώτο. Γελάνε εδώ τα παιδιά. Αυτό, όταν βρίσκω ελεύθερο χρόνο, όταν βρω ελεύθερο χρόνο, γιατί το να παρουσιάσουμε αυτό το αποτέλεσμα κάθε βράδυ στις 7:30, που θέλει αρκετή δουλειά για να είμαστε έγκυροι και πιστοί σε αυτό που κάνουμε, θέλει αρκετή προετοιμασία. Οπότε όταν βρω ελεύθερο χρόνο, είτε θα γυμναστώ, είτε θα δω τα αγαπημένα μου πρόσωπα που είναι κάποια εδώ, που είστε εσείς, αλλά είναι και κάποια άλλα που δεν μπορώ να τα βλέπω στην καθημερινότητά μου. Οπότε όταν ξεκλέβω έτσι λίγο χρόνο, θα συναναστραφώ μαζί του. Ωραία, να πάμε λίγο πίσω τώρα, αφού ανέφερε και η Νίκη ότι δεν είναι η πρώτη σου απόπειρα να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία. Ήταν το όνειρό σου από μικρούλα? Το όνειρό μου από μικρή ήταν να γίνω ή δημοσιογράφος ή αεροσυνοδός. Το ένα και το έκανες έτσι κι αλλιώς. Και τα δύο έχει κάνει. Τελικά κάπως τα έφερε η ζωή και έγινα και τα δύο. Και μετά έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω τελικά από αυτά τα δύο. Και νομίζω ότι αποφάσισα. Θεωρείς ότι σου ταιριάζει αυτό το επάγγελμα? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Εσείς θα μου πείτε. Εμείς σε κρίνουμε τέλεια. Σου αρέσει, το απολαμβάνεις? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία? Δεν μου αρέσει να λέω για το πολύ μετά, αλλά προς το παρόν αυτό που κάνω με γεμίζει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που θέλω να το κάνω και είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ, επειδή να πούμε και στον κόσμο ότι αυτό που βλέπουν εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι ότι το κάνουμε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, δεν είναι ότι την κάνουμε επειδή είμαστε τώρα στη τηλεόραση. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το ωραίο κλίμα, οπότε αυτό όλο σε παρακινεί να σ' αρέσει αυτό που κάνεις σου, λοιπόν. Και να αγαπάς τη δουλειά σου, ναι. Και εννοείται ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και αγαπάς τη δουλειά σου, είναι σαν να μην δουλεύεις, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Και το βλέπουμε. Καλώς αυτό, εμείς πίσω από τις κάμερες το βλέπουμε κάθε μέρα, δεν είστε τόσο τυχεροί. Γενικά όμως χρειάζεται μία έρευνα για να μπορεί να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Όλη αυτή η έρευνα, όλη αυτή η δουλειά που υπάρχει από πίσω, τελικά είναι κάτι εύκολο όσο φαίνεται στις κάμερες, είναι δύσκολο? Τι συμβαίνει εκεί από πίσω? Υπάρχει πάντα ένα άγχος του να προλάβεις την εξέλιξη, να είσαι ένα βήμα μπροστά. Αυτό βέβαια δεν το προσπαθώ μόνη μου. Είναι μια μεγάλη ομάδα από πίσω, που είναι ο Αλέξ ο Πόθος, είναι ο Σταύρος ο Χατζηβασίλης, είναι η Ευγενία που μας βοηθάει, είναι ο Γιάννης, ο Δαγαλάκης που είναι στα αθλητικά, αλλά μας βοηθάει και σε όλα τα άλλα ρεπορτάζ. Είναι η τεχνική μας, είναι όλοι που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εννοείται ότι υπάρχει άγχος κάθε μέρα, αλλά όπως προείπα, με μια καλή διάθεση και με μια καλή ατμόσφαιρα, όλα λύνονται. Κάτι ήθελε να σε ρωτήσει ο Σταύρος, που μου το είπε εμένα να σε ρωτήσω, γιατί δεν προλαβαίνει να βγει. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας γι' αυτό. Γιατί δεν τον φέρατε εδώ μαζί μου? Να μου κάνει εκείνος η ερώτηση. Ήθελε να σε ρωτήσει λοιπόν, αν η δουλειά σου και η καθημερινότητά σου είναι να αναφέρεις πολύ συχνά γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα, είναι κάπως δυσάρεστα. Και αν αυτό σε επηρεάζει και στην προσωπική σου ζωή, μετά που θα πας στο σπίτι, αν το κουβαλάς, αν έχεις κάποιο τρόπο να το αφήνεις στη δουλειά σου, πώς το βλέπεις εσύ? Θεωρώ ότι είμαι σε μία θέση που μπορώ να ξεκαθαρίζω το επαγγελματικό από το προσωπικό και να φιλτράρω αυτά που με επηρεάζουν στην προσωπική μου ζωή. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε μια εποχή που εννοείται οι περισσότερες ειδήσεις είναι κακές. Και εννοείται ότι σε επηρεάζουν και εννοείται ότι σε θλίβουν. Παρ' όλα αυτά όταν θα πας στο σπίτι σου πρέπει να αφήνεις τη δουλειά στην άκρη, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι δουλειά. Δεν είναι μόνο δουλειά, αλλά είναι η δουλειά μου, είναι το επάγγελμά μου. Οπότε τα φιλτράρω και όταν πηγαίνω σπίτι κλείνει αυτό το κομμάτι. Να την επαναφέρω λίγο έτσι σε χαρούμενο, ευχάριστο κλίμα, μάλλον. Ναι, με προβάλλετε πολύ σοβαρή. Με προβάλλετε πολύ σοβαρή. Πώς ένιωθες σαν νυφάδα? Πώς ένιωσες έτσι όταν όλη η Ελλάδα είδε? Εμένα μου στέλνανε μήνυμα, όχι της Κρίστης, μου στέλνανε μηνύματα στο κινητό μου. Νίκη, αυτή δεν είναι η Κρίστη που έχει τις ειδήσεις. Δες το μου τσινάπι που βγάζει την Κρίστη, δες εκεί πέρα. Πώς ένιωσες με όλο αυτό? Λοιπόν, όταν ξεκίνησα εδώ, μου λέγαν να δεις που εσένα, γιατί με ξέρουν πως είμαι στην πραγματική μου ζωή, να δεις που εσένα κάτι θα πεις, κάτι θα κάνεις και θα σε βγάλει ο Μουτσινάς. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Εγώ τώρα έπαιρνα το σοβαρό τύφος. Λέω, σιγά τώρα, μην με βγάλει εμένα ο Μουτσινάς. Τίποτα δεν έχεις δει ακόμα, λοιπόν, νομίζω. Και μια μέρα ήμουνα κάτω εδώ στο μακιγιάζ, με έβαφε η Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα μας. Που είναι πού? Και είχα αφήσει εδώ. Και είχα αφήσει πάνω στο γραφείο μου το κινητό. Ξαφνικά πηγαίνω πάνω και βρίσκω τόσες κλήσεις, τόσα μηνύματα και από κάποιους αγνώστους που δεν τους ήξερα. Και μου στέλνανε, δεν ξέρω αν το είδες, σου επισυνάπτω το link να δεις, έβγαλε μου την αζλό. Χριστέ μου, καλύτερα να με έβγαλε για κάτι που φόρεσα παρά για κάτι που είπα. Εντάξει, γι' αυτό και το πετύχαμε. Και το πετύχαμε αυτό τουλάχιστον. Το πήρα πολύ στην πλάκα. Βέβαια. Εντάξει, μα είναι τέτοιο άνθρωπο η Κρυστάλλη. Και εκείνος όμως το διακομώδησε πολύ, κύριε. Και δεν είναι και κάτι κακό να πούμε. Και σου είπε και καλή αρχή. Και ότι είσαι και πολύ όμορφη. Είναι όμορφο το κορίτσι μας, εντάξει. Σου είπε κάποιες στιλιστικές αλλαγές. Μου είπε κάποιες στιλιστικές αλλαγές. Και αυτό το μπλουζάκι εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να το φοράς, παιδάκι μου. Να το φοράς. Να πούμε ότι από κοντά είναι πιο ωραίο. Μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα άλλαζες κάτι έτσι στην εμφάνισή σου επειδή θα στο πρότεινε κάποιος για την τηλεόραση και μόνο? Όχι. Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Όχι. Όλοι μας έχουμε τις ατελείες μας, δεν το συζητώ. Όμως. Δεν θα άλλαζα κάτι επειδή κάποιος άλλος θα μου το έλεγε. Από τη στιγμή που εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, γιατί θεωρώ ότι η αρχή και το τέλος είναι να νιώθεις εσύ καλά με τον εαυτό σου. Όταν νιώθεις εσύ καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορεί να σε επηρεάσει κανείς άλλος να αλλάξεις τον εαυτό σου, είτε στο χαρακτήρα είτε στην εμφάνιση. Και είναι εύκολο για μια κοπέλα στα 24 της. Βάλε λίγο παραπάνω. 24. Βάλε λίγο να έχει 25. Κατά. 25. Τα κλείσαμε το Φλεβάρι. Στα 25 της, μικρή διαφορά. Να το έχει καταφέρει αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι είναι και αρκετά δύσκολο να αγαπάς τον εαυτό σου και να τον θέλεις έτσι όπως είναι. Νομίζω το κλειδί είναι να αποδεχτείς ότι έχεις ατέλειες. Δεν είναι κανείς μας τέλειος. Και σε όποιον αρέσουμε. Δηλαδή. Η ομορφιά είναι και λίγο υποκειμενική. Όπως και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, έτσι. Εκτός από τις ειδήσεις, θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς και με ένα άλλο κομμάτι της δημοσιογραφίας? Ας πούμε, θα σου άρεσε να είσαι σε μια εκπομπή όπως τη δική μας? Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Κορίτσια, υπάρχει κάποια πρόταση που θέλετε να κάνετε? Έχουμε μια θέση, γιατί δεν γίνεται η μπαντάνα να μην έχει μετά κάποιο απέναντί της ή να κάθεται κάποιος δίπλα της. Ή εδώ στην συμφωνία μας λείπει. Προς το παρόν, αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι ειδήσεις, είναι αυτό που κάνω. Δηλαδή, αυτό αγαπώ και νομίζω ότι με εκφράζει. Κρίστη, επειδή ξέρεις πώς πάει με τον χρόνο και πρέπει να κλείσουμε, εμείς θα σου ευχηθούμε καταρχάς δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείς τον επόμενο μήνα. Ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί στις ειδήσεις με τις εκλογές θα είναι. Γίνεται ένας χαμός και να πω ότι προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο όλες τις απόψεις, έτσι ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα και να μπορεί ο κόσμος να, πάρει τη σωστή απόφαση. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να φοράς έτσι όμορφα μπλουζάκια να δίνεις τροφή. Και καλή τύχη. Προσέχω ένα παραπάνω τώρα τη φοράω. Α, σε βρε φορά. Όποιος έπαθε, έμαθε. Εντάξει. Μα είπαμε όμως να είμαστε και ο εαυτός μας. Φόρα εσύ όπως νιώθεις άνετα, ό,τι νιώθεις άνετα και δεν πειράζει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι κι αλλιώς. Μη μου δίνεις αέρα. Θα υπάρχει συζήτηση γύρω από το όνομά σου για πολύ καιρό ακόμα, θα δεις. Ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα break και επιστρέφουμε.